Στον πολιτικό αναλυτή Γιάννου Χαραλαπίδη είναι στην αίθουσα σύνταξη και μα περιμένει. Γιάννου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πολλά έχουν λεχθεί ε, το τελευταίο διάστημα για το ρόλο των Βρετανών αλλά και για το πώ οι ίδιοι ε, στρώνουν τη διχοτομική λύση. Ναι, είναι πρόδειλο ότι χρησιμοποιούν αυτό που ονομάζουμε ω βάση λύση του Κυπριακού, δηλαδή τα δύο ισότιμα συνιστώντα κράτη, το θέμα τη πολιτική ισότητα, την οποία μεταφράζουν ω ισότιμη κυριαρχία. Και με τον τρόπο αυτό θέλουν να εγκαθιδρύσουν, όπως οι ίδιοι έχουν πει, μια συγκυριαρχία και μια, ένα κράτος το οποίο θα ξεκινά εξυπαρχή, Δηλαδή, δεν θα είναι συνέχεια στην πραγματικότητα η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία αποτελείται από ένα και ενιαίο κράτος. Ενώ αυτό το οποίο θέλουν να εγκαθιδρύσουν στην Κύπρο είναι από τη μια το σημερινό ψευδοκράτος και από την άλλη τι ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας που όπως λένε οι Βρετανοί εξυπαρχή, δηλαδή θα γίνει παρθενογένεση, θα πρέπει να συνεταιριστούν. Δηλαδή να έχουν η κυριαρχία να πηγάζει εξίσου και από τους μεν και από τους δε. Η πρόταση τώρα του Προέδρου τη Δημοκρατία για επιστροφή στο Σύνταγμα του 1960 πώ μπορεί να προωθηθεί προ του Τουρκοκύπριου αλλά και με ποια κίνητρα. Παρακολουθήσαμε στο ρεπορτάζ πω ο Πρόεδρο αναμένεται να καλέσει Τουρκοκύπριου για να συζητήσει την συγκεκριμένη πρόταση. Επιτούτου έχουν γίνει κάποιε σκέψει. Τώρα εξαρτάται από τον Πρόεδρο εάν θα καλέσει του Τουρκοκύπριου να εξηγήσει την πρότασή του ή όχι. Το δεύτερο που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι δεν μπορεί να συνεπάρξει η επιστροφή στο Σύνταγμα της Ζηρίχης, δηλαδή στο ενιαίο κράτος από τη μια και από την άλλη, όπως υπάρχει ουρά στην πρόταση του Πρόεδρου, να πάμε σε μια ομοσπονδία, διότι από τη μια έχουμε στο ενιαίο κράτος μία και μόνο πολιτεία, ενώ στην Ομοσπονδία θα έχουμε δύο ισότιμα συνιστόντα κράτη, πέραν της μίας Συνεπώ, για να μπορεί να ισχύσει ω εναλλακτική στρατηγική η πρόταση του Πρόεδρου, θα πρέπει να αποκοπεί το θέμα τη Ομοσπονδία. Και υπό αυτέ τι συνθήκε υπάρχουν οι εξή επιλογέ. Πρώτον, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι αυτή που αναγνωρίζεται διεθνώ και στον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι οποιαδήποτε Ομοσπονδία. Δεύτερον, εάν θέλουν οι Τουρκοκύπροι να επανεσωματωθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, τότε θα πρέπει να το δηλώσουν και Να αναγνωρίσουν την Κυπριακή Δημοκρατία και ταυτοχρόνω η Κυπριακή Δημοκρατία να δώσει το πράσινο φω για την εφαρμογή του κοινοτικού κεχτημένου στο βόρειο τμήμα τη Κύπρου. Διότι θα έχουμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν θα υπάρχει πρόβλημα απόσχεση στο βορρά. Δεύτερον, εφόσον οι Τουρκοκύπροι δηλώσουν επανεσωμάτωση στην Κυπριακή Δημοκρατία και την αναγνωρίσουν, τότε το, 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 το κίνητρο που θα έχουν θα είναι η συμμετοχή του στα ωφέλη του φυσικού αερίου. Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Βεβαίω. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Γιάννο Χαραλαμπίδη. Οριάζει τις τελευταίες ώρες η σεναριολογία